την προηγουμένη Κυριακή έκαναμε μία παρένθεση ομιλούντας για το βίο του Αγίου Δημητρίου, επειδή επρόκειτο περί μεγάλου Αγίου. Αυτή την Κυριακή θα συνεχίσουμε τις ομιλίες μας γύρω από τη Θεία Λειτουργία. Είχαμε μιλήσει περί της Αγίας Προσκομιδής, που είναι το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Είναι μία προετοιμασία, είναι μία λειτουργία εν εμβρίο, όπως έχουμε πει. Εκεί βγαίνει ο Άγιος Άρτος, προετοιμαστική η τελετή αυτή της προσκομιδής. Βγαίνει από το κέντρο κάποιου προσφόρου, το οποίο προσφέρεται εις την προσκομιδή. Το πρόσφορο αυτό συμβολίζει την κοιλία της Θεοτόκου. Βγαίνει λοιπόν ο αμνός, τίθεται στο Άγιο Δισκάριο που συμβολίζει την Πάτινη, διότι όπως είχαμε πει, βρεσκάρω για εκείνους που είπανε, και επαναλαμβάνω, η προσκομιδή ομοιάζει, συμβολίζει και την Πάτινη και τον Γολγοθά. Βγαίνει λοιπόν ο αμνός του Θεού εκεί, καράσεται σταυροειδός, βλέπουμε σταύρωση δηλαδή, νείται με την πλευρά, όπως ελοχεύτησε ο Κύριος στο Βασιλείο ευρισκόμενος από το στρατιό. Ετοιμάζουμε τον είδον, ο οποίος αργότερα και στην Αγία Τράπεζα θα μεταβληθεί εις αίμα, και το είδον που εξήλθε εκ της πλευράς του Χριστού μετά τη λόγευση. Μετά λοιπόν από τον αμνό βγάζουμε από τη δεξιά μεριά της λειτουργιάς, της προσφοράς, τη μερίδα τη λεγόμενη της Παναγίας και τη βάζουμε προς αυτό το μέρος, το δεξιό του αμνού. Και λέγουμε τα λόγια ότι παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου ενηματισμό περιπεπτημένη και χρυσωμένη. Είναι τα λόγια του προφητάνακτος Δαβίδ, προφητικά για την Παναγία μας, η οποία είχε τη δεξιά θέση στην Σταύρωση, αλλά και στα δεξιά του την έχει σήμερα και ο Κύριος στους ουρανούς. Μετά από αυτό βγάζουμε τις μερίδες, τις λεγόμενες των Αγίων, και επειδή είναι 9 των αριθμών, έχει επικρατήσει να λέγεται τα 9 τάγματα. Δεν έχει τόσο πολύ σχέση αυτό με τα 9 τάγματα, αλλά σεβόμενη την παράδοση, το δεχόμεθα έτσι και δεν προχωρούμε παραπέρα. Εκεί είναι, ονοματίζουμε τους Αγίους, τους Αρχαγγέλους καταρχήν, τους Προφήτας, τους Αποστόλους, τους Ιεράρχας, τους Μάρτυρας, τους Οσίους, τους Αγίους Αναρχείρους, τους Αγίους της ημέρας και κατόπιν των Άγιων, εις των οποίων, του οποίου την Θεία Λειτουργία επιτελούμε. Του Αγίου Χρυσοστόμου, παραδείγματος χάρη, που επιτελείται τις περισσότερες φορές τον χρόνο. Αν πρόκειται περί του Αγίου Βασιλείου, που επιτελείται 10 φορές τον χρόνο, ονοματίζουμε τον Άγιο Βασίλειο. Μετά από αυτό, βγάζουμε τις λεγόμενες μερίδες ζώντων και κοιμημένων. Κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή για την αξία της Θείας Λειτουργίας, η οποία είναι δευτέρα θυσία του Ιησού Χριστού, ανέμακτη, είναι η σάρκωση, μυσταγωγούμεθα μέσα στη σάρκωση του Κυρίου κατά την Θεία Λειτουργία, το οποίο είναι και αυτό το δεύτερο δόγμα της Εκκλησίας μας, το πρώτο είναι της Αγίας Τριάδος και το δεύτερο δόγμα είναι η ένσαρκωση οικονομία του Κυρίου, και από εκεί απορρέουν και κρέμονται όλα τα υπόλοιπα. Μελετούμε λοιπόν και βγάζουμε μερίδες για τους ζώντας και τους κεκοιμημένους. Αργότερα αυτές οι μερίδες θα πέσουν στο Άγιο Ποτήριο, που είναι πλέον μεταβεβλημένο το σώμα του Χριστού, το άρχος σε σώμα Χριστού και ολούμας σε αίμα Χριστού, ενώνονται όλα αυτά μαζί και λέει ο ιερεύς, απόπλειον ο Κύριε τα αμαρτήματα τον ενθάδε μνημονευτεδούλο σου, το αίμα σου το Αγίου. Και κατά κάποιο τρόπο είναι μία νοητή Θεία Κοινωνία.
και ωφελεί και τους ζώντας και τους και κοιμημένους. Και πολλές φορές όταν έχουν καλούς απογόνους ή και κοιμημένοι, οι οποίοι φροντίζουν για αυτούς, δεν κοιτάνε μόνο να κάνουν την κηδεία και τα 40 και ένα όμορφο μνημείο και τελειώσαμε. Όσο είμαστε εδώ, οφείλουμε να ενθυμούμε τα τους και κοιμημένους, γιατί αργότερα θα είμαστε και εμείς εκεί και θα έχουμε ανάγκη. Όπως έχει ανάγκη ο πλούσιος της παραγωγής που ακούσαμε σήμερα και λέει «Πέμψω», λέει το Λάζαρο, «να βάψει το άκρο του δακτύλου». Πόσο νερό μπορεί να κρατήσει το άκρο του δακτύλου. «Ή να καταψύσξει μου τη γλώσσα ότι οδυνώ με εμπιπλογή ταύτη». Άρα και μέσα το Ευαγγέλιο, το οποίο έχει πιάσει ο Κύριος, η παραγωγή αυτή την οποία είπε ο Κύριος, ομιλεί περί αυτών των δύο καταστάσεων, και της κολάσεως και του παραδείσου. Δεν είναι να λέμε αυτά τα ανόητα, ποιος πήγε εκεί και τα είδε. Πιστεύεις στον Χριστό, ναι, ο Χριστός αυτό κηρύττει. Αν δεν το πιστεύεις, η πίστη σου δεν είναι ολοκληρωμένη. Δεν λέγεται πίστης, γιατί πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη. Και άμα δεν έχεις εμπιστοσύνη, πήγαινε σε κανένα Μωάμεθ, πήγαινε σε κανένα Βούδα, που τα λέει καλύτερα και ενετότερα εκεί και θα βρεις σωτηρία από εκεί. Λοιπόν, αυτά γράφονται και ωφελούνται, λένε οι πατέρες, οι Άγιοι πατέρες, οι οποίοι δεν είχαν χωριστεί της ύλης και δεν υπήρχε συμφέρον στους λόγους τους. Στο δικό μας το λόγο πρέπει να υπάρχει συμφέρον, γιατί είμαστε κολλημένοι στη γη και δουλεύουμε τα πάθη δυστυχώς, αλλά αυτοί ήσαν χωρισμένοι της ύλης και με νεκρωμένα τα πάθη. Και είπαν ότι οι κεκοιμημένοι λαμβάνουν μεγίστην όνησιν, χαρακτηριστικά λένε αυτή τη φράση, που σημαίνει μεγάλη ωφέλεια από τη Θεία Λειτουργία, που μνημονεύονται. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτό την προσκομιδή και εισερχόμεθα στην Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία αρχίζει με το «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εφόσον υψώσει ο Ιερέας του Ευαγγέλιον», λέει αυτό «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αυτή την προσφώνηση κάνει, αυτή την προσευχή κάνει, η οποία είναι καθαρά δοξολογική προσευχή, γιατί η προσευχή, να ξέρετε, ότι χωρίζεται σε 4 μέρη. Εις τη δοξολογία, την ευχαριστία, την εξομολόγηση και την αίτηση. Προηγούνται όλα αυτά να δοξολογήσουμε τον Θεό, να ευχαριστήσουμε τον Θεό για ό,τι έχουμε απολαύσει από Αυτόν, έστω και αν είναι δυσάρεστο, έστω και αν μας φαίνεται δυσάρεστο. Εφόσον έχει αγαθόν αποτέλεσμα, πρέπει να τον ευχαριστήσουμε. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος μια σημαντική φράση, «Δόξα τω Θεώ», λέει, «πάντων ένεκεν». Είτε καλά ήταν αυτά, είτε άσχημα. Ήξερε ότι όλα αυτά δίδονται προς ωφέλεια της ψυχής. Είναι παιδαγωγίες της ψυχής και τις έχει ανάγκη η ψυχή και γι' αυτό μας τις χορηγεί ο Θεός και τις επιτρέπει. Όπως εμείς μαλώνουμε το παιδί μας και το χαϊδεύουμε το παιδί μας, έτσι και αυτός, δια των όπλων της δικαιοσύνης που λέει ο Απόστολος των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και ευημίας και όλα αυτά τα πράγματα, πότε με το καλό, πότε με το άγριο, πότε με το έλαιο και πότε με το όξος, κοιτάει να μας παιδαγωγήσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τον ευχαριστούμε και να λέμε «Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκε». Είναι λοιπόν μέσα σε αυτή την προσφώνηση μία κυρίως και κατεξοχήν δοξολογική προσευχή. Γιατί κάτω από αυτή την προσφώνηση δεν υπάρχει αίτησης. Είναι μόνο και μόνο δοξολογία. Είναι το ανώτερο είδος της προσευχής. Όταν προαχθεί ο άνθρωπος και ξεφύγει από όλα τα γήινα και από όλα τα εμπόδια, τότε καθαρά προσεύχεται δοξολογικά στον Θεό. Τίποτα άλλο δεν ζητάει. Ξέρει ότι από αυτό κρέμονται όλα. Τέλος πάντων, μετά όπως είπαμε ακολουθεί η ευχαριστία, κατόπιν μη εξομολόγησης ομολογούμε τα αμαρτήματά μας, την αναξιότητά μας και κατόπιν στο τέλος ζητούμε το έλεος του Θεού.
Θα μιλήσουμε όμως για αυτά παραπάνω. Τίθεται λοιπόν ως θέμα και κορονής αυτή η προσφώνηση, γιατί περικλεί και το μεγαλύτερο δόγμα της Ορθοδοξίας, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Δεν λέει η ευλογημένη Βασιλεία του Θεού πάντοτε νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων να μην. Λέει η ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά δεν ατοπαθετήθησαν έτσι και ως έτυχε. Ο Άγιος Χρυσόστομος που έγραψε και ο Άγιος Βασίλειος που έγραψε, έγραψαν κατόπιν μετά από κάποια πληροφορία την οποία είχαν άνωθεν. Γιατί καταρχήν ήταν η λειτουργία του Αγίου Ιωκώβου που ήταν εκτεταμένη και λίγο πολύ, τους αδυνάσους τους εκούραζε, δεν είχαν όλοι αυτό το ζήλο και γι' αυτό προσευχήθηκε ο Άγιος Βασίλειος και την εμίκρινε. Και κατόπιν του Αγίου Βασιλείου την εμίκρινε ο Άγιος Χρυσόστομος. Αλλά όπως είπαμε, έγιναν αυτά κατόπιν προσευχής και κατόπιν άνωθεν πληροφορίας ότι είναι δεκτά από τον Θεό. Τονίζουν λοιπόν όλοι αυτοί οι Άγιοι Πατέρες τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ότι είναι δηλαδή τριαδικός ο Θεός. Δεν είναι αυτό που δυστυχώς ακούγεται και από πατριαρχικών χιλέων και απευθύνεται προς τους μουσουλμάνους και λέει ένα Θεό έχουμε και όλες οι θρησκείες τον ίδιο Θεό έχουν. Δεν έχουν τον ίδιο Θεό. Καμία θρησκεία δεν έχει τριαδικό Θεό, μόνο η Ορθοδοξία έχει. Και όποιος παρασαλεύει αυτό το δόγμα, τότε βρίσκεται χρεωμένος στην άλλη ζωή. Χρειάζεται να διατηρείται αυτό το δόγμα. Η αποκλειστικότητα αυτή να τονίζεται, όπως την ετώνησε και ο Κύριος στους μαθητάς του όταν τους έστειλε, ακούμε στο Ματθαίο 28 κεφάλαιο, πορευθέντες λέει μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι τους είπε να βαπτίζουνε. Αυτή τη διδασκαλία έχουμε από το στόμα του Χριστού, ο οποίος στις τελευταίες του προσευχές, πρωτού σταυρωθεί, είπε και την εξής φράση ότι εφανερωσά σου λέει το όνομα της ανθρώπης. Σου εφανέρωσα λέει το όνομά σου λέει Θεέ μου. Ποιο είναι το όνομα του Θεού, αυτό. Υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά κάπως είναι σκιασμένο. Καθαρά, διατυπώθηκε στην Καινή Διαθήκη, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέμα λοιπόν και κορονής αυτή η ομολογία. Και κατόπιν προχωρούμε στα λεγόμενα ειρηνικά. Έτσι λέγονται επειδή προτάσσεται το εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμενου. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμενου. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως. Τρεις φορές την επίκληση της ειρήνης. Είναι άκρος απαραίτητον συστατικών, αγαπητοί μου, για να τελεστεί κάτι θείο. Για να μην πω και κάτι επίγειο να εντελεστεί, χρειάζεται με ηρεμία να μπορούμε να συζητούμε και να αποφασίζουμε ότι έχουμε να βγάλουμε εις πέρας. Λοιπόν, πολύ απαραίτητη, άκρος απαραίτητη για τη Θεία Λειτουργία. Άμα δεν έρθει η ειρήνη να περιφρουρήσει τις ψυχές μας, να μας ειρηνεύσει, να μας γαλινέψει, δεν μπορούμε να κάνουμε και να καταλάβουμε τίποτα από τη Θεία Λειτουργία. Αλλά ποια ειρήνη? Η ειρήνη μπορεί να έχει κάποιος, γιατί πήρε ένα ηρεμιστικό, λέει, και ηρέμησε. Δεν είναι αυτό. Η ειρήνη μπορεί να έχει κάποιος, εφόσον δεν δει χειροπόδαρα, πες ότι είναι λίσταρχος, βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα και αναγκάζεται και ειρηνεύει. Ησυχία άγει, όπως λέγανε οι αρχαίοι. Ησυχία έχω είναι το ειρηνικό, το ότι είμαι ήσυχος εκφύσεως. Το ησυχία άγει σημαίνει ότι αναγκαστικά ησυχάζει ο άλλος.
ή κάτι που δεν μπορεί να τα βάλει με κάποιο μεγαλύτερό σου και ανακαλύψει και μαζεύεσαι και ειρηνεύεις. Θες που να πουληθώ τώρα. Δεν γίνεται. Όχι αυτή η ειρήνη. Υπέρ της άμαθεν ειρήνης λέει και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Αυτή η άμαθεν ειρήνη είναι δόρημα από τον Θεό και κάθε δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων, ακούμε στην Οπισθάβονα ευχή. Αυτή λοιπόν η ειρήνη δεν είναι η κοσμική, η επίγειος, η δαιμονική, η ψυχική ειρήνη. Είναι η πνευματική ειρήνη, η μεστή ελαίος και καρπών αγαθών. Άλλη ειρήνη είναι αυτή. Είναι αυτή την οποία ακριβώς δεν έχουν οι άρχοντες του κόσμου τούτου και δυστυχώς εφόσον δεν έχουν δεν μπορούν να δώσουν την ειρήνη. Φτιάνουν και κατασκευάζουν ειρηνιστικούς οργανισμούς. Φτιάνουν τον ΟΗΕ, φτιάνουν το ένα, φτιάνουν το άλλο. Χίλια δύο πράγματα. Εντάλματα ανθρώπων. Δεν τα έχουν καλά όμως με την ειρήνη αυτή, δεν την έχουν. Και πώς έρχεται αυτή η ειρήνη? Έρχεται με την εξομολόγηση. Ειρηνεύεις καταρχήν με τον εαυτό σου. Η αμαρτία διαταράσσει και διχάζει τον άνθρωπο και διχοτομεί τον άνθρωπο. Αμαρτάνει ο άνθρωπος, η ψυχή διχάζεται, διαμαρτύρεται. Γιατί αδικείται με την αμαρτία η ψυχή, η οποία είναι κατασκευασμένη μόνο και μόνο για Θεό, για τίποτε άλλο δεν είναι κατασκευασμένη η ψυχή. Βρίσκεται λοιπόν κάτω από αυτή τη διαμαρτυρία και δημιουργούνται τα λεγόμενα ψυχολογικά συμπλέγματα που λένε οι ψυχολόγοι. Γιατί ακριβώς έχουμε αδικήσει το κυριότερο μέρος από αυτόν τον οργανισμό που λέγεται άνθρωπος. Κυρίως και κατεξοχή είναι η ψυχή, αυτός είναι ο άνθρωπος. Είναι βέβαια και το σώμα, δεν μπορεί να πει κανείς, για να λέγεται άνθρωπος χρειάζεται να έχει και το σώμα, αλλά κυρίως και κατεξοχή είναι η ψυχή. Αδικείται λοιπόν η ψυχή από την αμαρτία. Και πώς θα γίνει τώρα να δικαιωθεί η ψυχή, να λυτρωθεί η ψυχή? Με την εξομολόγηση. Θα μετανοήσεις και θα εξομολογηθείς. Θα σου συγχωρηθεί άφεσης. Αμέσως ειρηνεύεις με τον εαυτό σου. Πάγουνε αυτά τα οποία σε πολιορκούν. Οι ερηνίες που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, τα κέντρα της συνειδήσεως, τα οποία κεντάνε μέρα νύχτα. Ο ένδοθεν δικαστής, ο Άγιος Χρυσόστομος. Έχω λέει ένδοθεν τον δικαστή, λέει καθήμενον, ο οποίος συνεχώς μας ελέγχει για το τι καλό κάνουμε και το τι κακό κάνουμε. Άλλο επιβραβεύει και άλλο κατηγορεί. Ειρηνεύουμε λοιπόν με τον εαυτό μας, ισορροπούμε και εφόσον βέβαια η αμαρτία δεν είναι εμπόδιο ανάμεσα στο σώμα και στη ψυχή, αλλά είναι και εμπόδιο στην επικοινωνία μας μετά του Θεού. Εγείρεται ένα μεσότυχο με την αμαρτία. Γκρεμίζεται λοιπόν αυτό το μεσότυχο και επικοινωνούμε πλέον ελευθέρως και με τον Θεό. Αποκτούμε πάλι την υιοθεσία του Θεού. Είμαστε τέκνα τα οποία είχαμε αποσκεπτήσει, είχαμε λακτήσει, είχαμε κλωτσίξει τον Πατέρα μας, απομακρυνθήκαμε, επανερχόμεθα, μετανοούμε όπως ο άσωτος Υιός, να θυμηθείτε την παραγωγή αυτή, καταλασσόμεθα με τον Πατέρα και με τον εαυτό μας. Και αποκτάει τότε ο άνθρωπος την πραγματική ειρήνη, την άνωθεν κατεχομένη. Η άνωθεν ειρήνη, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας ψυχών ημών. Εφόσον συμφιλειωθεί με τον άρχοντα της ειρήνης που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Θεός. Έτσι ονομάζεται στα βιβλία. Λοιπόν, αυτοί οι Κύριοι, οι οποίοι επιδιώκουν να ειρηνεύσουν όλο τον κόσμο, δεν έχουν συμφιλειωθεί κατά πρώτον με τον άρχοντα της ειρήνης. Και προσπαθούν οι ίδιοι με την καπατσοσύνη τους, με την εξυπνάδα τους, που όλα αυτά είναι όποιον του Θεού είναι μορίες και τίποτα παραπάνω, και τα κατορθώματα τόσα χρόνια τα βλέπετε. Βάζουν την ωραία αυτή λέξη, έτσι για να
έλξουνε τον κόσμο, είπε ότι λίγο πολύ ωραία φράση είναι, γιατί εργάζονται για το καλό, γιατί εργάζονται για την ειρήνη. Αλλά δεν πετυχαίνουν δυστυχώς τίποτα, ό,τι και να κάνουν. Γιατί λείπει η άλλη συμφιλίωση με το Θείο. Άμα δεν έχουμε τη συνδρομή του Θεού, τίποτα δεν μπορεί να επιτύχουμε σωστό. Πάντοτε χρειάζεται και το αλάτι που ονομάζεται Θεός. Η δάβος θα είναι άνω στα πράγματα και προσωρινά. Λοιπόν, είπαμε υπέρ εν ειρήνη του Κυρίου δεχτόμεν, υπέρ της αματενερίης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Σπουδαιότατον αίτημα. Η σωτηρία της ψυχής μας. Από τα πρώτα που προτάσσονται, εφόσον αποκτάμε κάποια ειρήνη και επαφημιδόν προχωράμε και στην άλλη ειρήνη και παραπέρα αλλού, ειρήνη πάλι, προτάσουμε τη σωτηρία της ψυχής. Είναι κάτι που δεν θα πρέπει να αγνοούμε και δεν θα πρέπει να αγνοούμε στις ευχές μας τις οποίες δίνουμε. Γιατί ακούς κατά κόρο, υγεία, υγεία, υγεία να υπάρχει. Πάρε παιδάκι μου, λίγο πολύ έχουμε ημερομηνία λήξεως. Και λίγο πολύ ξέρουμε όλοι στην ιστορία που πέρασαν ασθένησαν κιόλας. Θα ασθενήσουμε. Υγεία, υγεία, υγεία. Ναι, καλό, αγαθό είναι η υγεία. Δεν μπορούμε να πούμε. Είναι αγαθό η υγεία. Αλλά βέβαια, αν το εκμεταλλευτείς και αυτό για καλό. Άμα το εκμεταλλευτείς και επειδή είσαι υγιής, δεν κοιτάς τίποτα άλλο έτσι όπως είσαι όρθιος παρά μόνο τα γήινα, σε πιάνει ο Θεός από τα πόδια, σε ρίχνει στο κρεβάτι και κοιτάς και τα ουράνια. Αφού κάνεις πρώτα τα πανοθεραπεία και συνέλθεις, μετά κοιτάς και τα ουράνια. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να κολλάμε πολύ σε αυτό, θα το λέμε και αυτό. Βέβαια να ζήσει κανείς, να ευτυχήσει, όπως λέμε γερός και σκότα αυτός να είναι, αλλά συγχρόνως λέγανε οι παλιοί και για τα παιδάκια κυρίως, αν είναι και καλοφωτισμένο να είναι, να πάρει καλό δρόμο, να είναι άνθρωπος χρήσιμος. Και αυτή η χρησιμότητα ασφαλώς θα είναι και στους ανθρώπους και ως προς την Εκκλησία. Ο φωτισμός από εκεί έρχεται, από άνωθεν και αυτό έρχεται ο φωτισμός. Ό,τι αγαθό έρχεται, από εκεί έρχεται. Και τη σωτηρία των ψυχών ημών. Σε όλα αυτά, ακολουθεί η άλλη αίτηση που λέει υπέρ της Ειρήνου Σύμπαντος Κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεούσιων και όλες οι αιτήσεις που ακολουθούν, θα τις πούμε, αλλά απλώς θέλω να πω και για την ευκρασία των αέρα και για τον πλεόν των βαρούν των νοσού των καμνών, των εχμαλών και όλα αυτά προτάσσεται, λέει ο λαός, το Κύριε ελέγξον. Μα σε όλα αυτά, Κύριε ελέγξον, δεν αλλάζει τίποτα. Κύριε ελέγξον σε όλα αυτά. Είναι η δυσύλλαβος αυτή η ηκεσία, η οποία είναι πολύ περιεκτική. Περιέχει τα πάντα και συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι στη λέξη έλεος λέει περικλείονται όλες οι ανάγκες του ανθρώπου και οι υλικές και οι πνευματικές. Οι πνευματικές καλύτερα πρώτα και μετά οι υλικές. Μέσα στη λέξη λέει έλεος συμπεριλαμβάνονται τα πάντα. Γι' αυτόν είδατε τον καμνό, τον εχμαλό, τον όλα αυτά τα πράγματα και και ασθενούντων και οδηπορούντων και πλεόντων και τα πάντα απαντούμε και λέμε Κύριε ελέησον. Τι είναι λοιπόν αυτό το Κύριε ελέησον? Είναι και αυτή μια προσευχή. Είναι και δοξολογική. Είναι και περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα. Αλλά συνεπτυγμένα. Με το Κύριε που λέμε αναγνωρίζουμε την παντοδυναμία, την κυριότητα, τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Του Θεού, του Τριαδικού Θεού. Κανένα πρόσωπο δεν είναι χώρια από τα υπόλοιπα της Αγίας Τριάδος. Αποφθηνόμεθα και ζητούμε το έλεος. Τι είναι το έλεος? Θα πω λίγα, ίσως συνεχίσουμε γιατί δεν βλέπω την ώρα να αρχίζει να με μαλώνει. Το έλεος του Θεού είναι η βασιλεία του Θεού. Όταν λέμε στους μακαρισμούς «μακάρι ελεήμονες» ότι αυτοί ελεηθίσονται και αλλού, όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως, στις Απόκριες και λέει «περάστε εις τη βασιλεία του Θεού ποιοι?
οι ελεήμονες, διότι επείνασα και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψησα και ποτίσατε με, επείνασα και μεταγήσατε, γυμνός ήμουν και με ενδύσατε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ταυτίζεται το έλεος του Θεού με τη βασιλεία των ουρανών. Εδώ όμως θα σταματήσω για να μην σας κουράζω περισσότερο και να κάνω κατάκριση του χρόνου και στην επόμενη φορά που θα είμαστε πάλι μαζί θα συνεχίσουμε στα υπόλοιπα. Διευκόμενοι να Θα έχουμε λειτουργία και κατόπιν πάμε για το Σάββατο που είναι